Επόμενο μήνα θα έχουμε μια εκτείναξη πληθωρισμού στο 1,5% και ο μέσος πληθωρισμός θα είναι περίπου 1,1% σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον η κυβέρνηση θέλει να δώσει αυξήσεις πάνω από το μισθό, θα δώσει πάνω από τον πληθωρισμό, θα δώσει αυξήσεις 2%. 1.000 ευρώ μισθό δηλαδή, 20 ευρώ το μήνα αύξηση σε μισθούς και συντάξεις. Αυτό είναι η πρώτη δέσμευση των μέτρων. Το δεύτερο μέτρο όμως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι το έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης, δηλαδή εφάπαξ, ένα 500 έως και 1.300 ευρώ για τις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, συνταξιούχους, άνεργους και οικογένειες με πάρα πολύ με μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Από 500 έως 1.300 ευρώ, ένα σημαντικό βοήθεια για να βγάλουν το χειμώνα, θα το δούμε αυτό πολύ νωρίς από την νέα χρονιά, το Γενάρη. Η κυβέρνηση επίσης θα προχωρήσει με νομοσχέδιο αυτή την προστασία των δανειολητών και των υπεχρεωμένων οικοκυριών. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι οικογένειες και δανειολήτες που αποδεδειγμένα αυτή τη στιγμή περνάνε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, με μια διαδικασία που θα είναι διαφανής και γρήγορη, θα μπορούν να έχουν μια αναστολή πληρωμής των δόσεών τους για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ή μια ρύθμιση, αλλά αυτή θα ρυθμίζεται πια με νόμο και όχι κατά τη βούληση κάθε μια τράπεζα ξεχωριστά. Το άλλο μέτρο είναι ότι παγώνουν τα τιμολόγια των 10 για ένα χρόνο. Εφόσον ο πληθωρισμός είναι στο 1-2%, δεν είναι μεγάλο πρόβλημα για τις δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφελίας. Ναι. Αυτό το μέτρο λοιπόν θα ισχύσει και θα ανακοινωθεί τον Γενάρη. Τώρα, η κυβέρνηση στηρίζει την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας στις δημόσιες επενδύσεις. Θα το ανεβάσει λοιπόν το ποσοστό για τις δημόσιες επενδύσεις σε 4% του ΑΕΠ, δηλαδή 4 από τα 250 είναι περίπου καμιά δεκαριά δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα τα ρίξει σαν δημόσιες επενδύσεις η κυβέρνηση αμέσως για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Θα αλλάξει το καθεστώς στον Τηρεσία. Ο τρόπος που μπαίνουμε στον Τηρεσία και κυρίως ο τρόπος που δεν βγαίνουμε είναι το σημαντικό και εδώ θα έχουμε σημαντικές θεσμικού χαρακτήρα, ώστε να μπορεί να κινηθεί λίγο η αγορά, γιατί πάρα πολλοί μικρομεσαίοι επιχειρηματίες με μια επιταγή που δεν πλήρωσαν κάποια στιγμή βρίσκονται και έχουν πρόβλημα δανειοληψίας. Στο ΦΠΑ αγροτών, ακούσαμε την κυρία Μπατζελή, ήδη από τις πρώτες προτεραιότητες θα αυξηθούν οι συντελεστές επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες από 7 σε 11%. Είναι η καταποκοπή της συντελεστής επιστροφής ΦΠΑ. Ένα πολύ σημαντικό μέτρο για τους αγρότες. Αύξηση επιδόματος ανεργίας. Ο στόχος είναι να φτάσει στο 70% του μισθού. Μάλιστα. Και για τους νέους ανέργους είναι και η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών. Και τέλος θα έχουμε τις φορολαμφρύσεις για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Θα το δούμε τα πακέτα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Σοβαρά προβλήματα στην τροφοδοσία της αγοράς προκαλεί η απεργία των εργαζομένων στο λιμάνι του Πειραιά. Οι έμποροι βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς για ένατη ημέρα περισσότερα από 5.000 κοντέινερ παραμένουν εγκλωβισμένα, με κίνδυνο να καταστραφούν τα ευπαθή προϊόντα. Βούνα σχηματίζουν τα κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά. Σχεδόν 5.000 εμπορευματοκιβώτοι από όλο τον κόσμο παραμένουν εγκλωβισμένα στο λιμάνι λόγω των κινητοποιήσεων των λιμενεργατών. Από την 1η Οκτωβρίου, ο σταθμός εμπορευματοκιβωτίων έχει παραχωρηθεί στην κινέζικη εταιρεία Costco στα χαρτιά, καθώς στην πράξη έχει μπει λουκέτο από τους λιμενεργάτες, οι οποίοι πραγματοποιούν απεργιακές κινητοποιήσεις, με αποτέλεσμα περισσότερα από 5.000 κοντέινερ να παραμένουν εγκλωβισμένα στο λιμάνι του Πειραιά. Οι λιμενεργάτες ζητούν από την κυβέρνηση να υλοποιήσει τη δέσμευσή της για επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης παραχώρησης του μοναδικού εμπορικού προβλήτα του λιμανιού στην Costco για τα επόμενα 35 χρόνια. Οι έμποροι από την πλευρά τους ζητούν λύση το συντομότερο δυνατό. Θα πρέπει να δώσουν και ένα εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτή την κυβέρνηση, τη νέα κυβέρνηση που ανέλαβε, να δει το θέμα. Προεκλογικά το είχε αναφέρει ότι θα το επανεξετάσει. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι αρμόδιοι. Και σε ποιες καρέκλες, δεν έχουν κάτσει ακόμα σε καρέκλες, νομίζω. Τις συνέπειες των απεργιών που συνεχίζονται σήμερα για ένατη ημέρα υφίστανται οι έμποροι που δεν μπορούν να παραλάβουν κοντέινερ με εμπορεύματα, ανάμεσα στα οποία και τρόφιμα, τα οποία κινδυνεύουν να χαλάσουν. Έχουμε δύο κοντέινερς για επώνυμη αλυσίδα στο λιμάνι, με τρόφιμα μέσα, το οποίο κινδυνεύει να αλλοιωθεί. Κατά αυτόν τον τρόπο, όταν θα το παραλάβουμε, αν το παραλάβουμε, έρχεται αυτό το εμπόρευμα να είναι σε κατάσταση που δεν πρέπει να μπει στην ελληνική αγορά. Τα εμπορεύματα έρχονται πλέον μέσω άλλων λιμανιών, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το μεταφορικό κόστος, το οποίο θα μετακυλήσει και στους καταναλωτές, όπως λένε οι έμποροι. Θα άρχισαν να πηγαίνουν σε άλλα λιμάνια εκτός Πειραιά, Στακός, Βόλος κτλ. Με επιβάρυνση πλέον των εμπορευμάτων, το οποίο θα μπει πλέον και στην αγορά αυτή η επιβάρυνση. Δεν μπορούμε να την υποστούμε εμείς μια επιβάρυνση όταν ένα κοντέινερ κάνει μια μεταφορά της με 200 ευρώ από τον Πειραιά και τώρα θέλουμε 800 και 1.000 ευρώ. Τα προβλήματα αναμένεται να αυξάνονται μέρα με την ημέρα, καθώς οι λιμενεργάτες είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να παγώσει η παραχώρηση του λιμανιού στην κινέζικη εταιρεία. Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας.
Τη σύλληψη των χούλιγκαν που σκόρπισαν τον τρόμο στον αγώνα νέων ανάμεσα στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Στην ασφάλεια συνεχίζονται οι προσαγωγές υπόπτων, ενώ τα έκτροπα ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για τον Θοδωρή Ζαγοράκη, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του από την Προεδρία του ΠΑΟΚ. Σφίγγει ο κλειός για τη σύλληψη των δραστών που προκάλεσαν τα θλιβερά επεισόδια που έλαβαν χώρα το μεσημέρι της Τετάρτης σε ποδοσφαιρικού αγώνα νέων ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Άρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες των αστυνομικών βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο για τον εντοπισμό των δραστών. Αυτοί θα τους σκοτώσουν. Δολοφόνοι ήταν. Σάρουναν ό,τι έβρισκαν, ας πούμε, μπροστά τους. Μανάδες με παιδιά μικρά. Ό,τι φορούσαν κίτρινο, το σκίζαν, το χτυπούσαν, το διέλυαν, ας πούμε, χτυπήσαν ανθρώπους, μαχαιρώσαν ανθρώπους, δηλαδή έγιναν βανδαλισμοί από δολοφόνους. Τα απίστευτη αγριότητα επεισόδια έγιναν μπροστά στα έντρωμα μάτια ακόμη και μικρών παιδιών, που παρακολουθούσαν σκηνές βίας από χούλιγκας που κρατούσαν ρόπαλα, μαχαίρια και ελοστούς. Ήδη παρήγγειλε έρευνα ο προϊστάμενος της Αγγελίας Δημήτρης Παπαγεωργίου. Ορμούσαν με ξύλα, με ρόπα, με αλυσίδες είχαν περισσότερο. Και το πετάξαμε το μωρό κάτω για να το πιάσουν να το γλιτώσουν. Η αιματηρή επίθεση με απολογισμό 6 τραυματίες έφερε στο φως για ακόμη μια φορά τις παθογένειες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχουμε χτυπημένα μικρά παιδιά της ομάδος, τα οποία πιστεύω ότι θα έχουν τραυματική εμπειρία για όλη τη ζωή. Μετά τα έκτροπα στο γήπεδο της Ουρωτής ήρθαν και ρακδαίες εξελίξεις στον ΠΑΟ, καθώς εξοργισμένος, ο Θοδωρής Ζαγοράκης αποφάσισε να παραιτηθεί από τη θέση του Προέδρου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μάταια προσπάθησαν να το μεταπίσουν. Αυτή ήταν και η θέληση του Θόδωρου του Ζαγοράκη. Ο Θόδωρος ήταν, είναι και θα είναι πάντα αδερφός. Εμείς προχωράμε ενωμένοι μέσα από το σχέδιο και το πλάνο που έχουμε. Πάντα βάζοντας τον ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Θα ήθελα να επαναλάβω τη φράση του Προέδρου μας. Ο ΠΑΟΚ έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Από σήμερα νέος πρόεδρος ανέλαβε ο πρώην τεχνικός διευθυντής Ζήσης Βρίζα. Πάντως με ενδιαφέρον αναμένεται η εφόλιστη σύλληψη συνέντευξη τύπου την επόμενη εβδομάδα του Θοδωρή Ζαγοράκη. Δύσκολο χειμώνα θα περάσουν χιλιάδες εργαζόμενοι στον τομέα του τουρισμού, όπως καταγγέλνουν φέτος παρατηρήθηκε όργιο αυθαιρεσίας από αρκετούς ξενοδόχους που προτίμησαν να προσλάβουν αλλοδαπούς φοιτητές. Παράλληλα, μείωσαν το χρόνο λειτουργίας των ξενοδοχείων, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι εργαζόμενοι να μην έχουν τώρα τα απαιτούμενα ένσημα για το Ταμείο Ανεργίας. Χωρίς επίδομα ανεργίας και με ελλιπή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κινδυνεύουν να μείνουν χιλιάδες εργαζόμενοι στον τομέα του τουρισμού στους νομούς Πιερίας και Χαλκιδικής. Φέτος θέλω να πω ότι είναι μαύρη χρονιά. Είχαμε πάνω από 100 άτομα που δεν θα πάρουν το επίδομα ανεργίας φέτος. Και κάθε μέρα από τώρα και ύστερα θα πολλαπλασιάζονται. Στο όνομα της οικονομικής κρίσης, πολλοί επιχειρηματίες συρρίκνωσαν την περίοδο λειτουργίας των μονάδων τους, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να μην συμπληρώσουν τα απαραίτητα ένσημα. Μπήκαν αργότερα και φεύγουν νωρίτερα. Δεν έχουν τις προϋποθέσεις για να πάρουν φέτος το χειμώνα Ταμείο Ανεργίας. Το όργιο αυθαιρεσίας από πλευράς εργοδοτών αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι πολλοί εργαζόμενοι απασχολήθηκαν στην αρχή της τουριστικής περίοδου ανασφάλιστοι. Τους είχαν και δουλεύαν μαύρα πολλούς. Αργήσαν να κάνουν τις προσλήψεις και τώρα βλέπουμε ότι τους απολύουν. Δούλεψα από μέσα Μαΐου μέχρι 1η Ιουνίου μαύρα. Και 1 Ιουνίου μου έκανε την πρόσληψη και 6-7 Σεπτεμβρίου μου έκανε την απόλυση. Η κυρία Μαρία που μόλις ακούσατε δεν πρόλαβε να συμπληρώσει τα 101 μεροκάματα που απαιτούνται για να δικαιούται βασινόμου επίδομα ανεργίας, γιατί απολύθηκε πριν ακόμα ολοκληρωθεί η σεζόν. Έκανα τα πάντα μέσα από καθαριότητα, κουζίνα, γενικές και ρεσεψιονίστ. Ήμουν ένα άτομο σε όλες αυτές τις δουλειές. Συνδικαλιστές από τη Χαλκιδική και την Πιερία καταγγέλνουν στο Άλτρε την εισβολή αλλοδαπών φοιτητών, οι οποίοι κάνουν πρακτική εξάσκηση σε ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας μας, χωρίς να διαθέτουν καν βιβλιάριο υγείας. Εγώ λέω ότι είναι δουλεμπόριο. Οι ξενοδοχοί και όλοι οι εργαζόμενοι στον επισκεπτισμό τουρισμό πρέπει να έχουν βιβλιάριο υγείας. Δεν μπορεί εγώ που πάσχω από φυματίους και είμαι σερβιτόρος να σερβίρω τον καθένα. Και αυτοί πληρώνονται με 250-300 ευρώ. Έχουν ασφάλιση μόνο στον κλάδο υγείας. Παρά τις συνεχείς καταγγελίες των συνδικαλιστών στους αρμόδιους ελεκτικούς μηχανισμούς, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει φως για τους εργαζόμενους, οι οποίοι καλούνται να περάσουν μαύρο χειμώνα. Αερογέφυρα ζωής στήθηκε τη νύχτα για τη μεταφορά με στρατιωτικό αεροσκάφο C-130 ενός 9χρονου κοριτσιού από τη Σάμο στην Αθήνα. Το παιδί καταπλακώθηκε από καγκελόπορτα στο λιμάνι του νησιού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά η μικρή, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού. Και η κατάστασή της είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Το ανέμελο παιδικό παιχνίδι κατέληξε σε εφιάλτη στο Καρλόβαση της Σάμου. Η βαριά καγκελόπορτα του λιμανιού υποχώρησε και καταπλάκωσε το 9χρονο κορίτσι που αγνοούσε τον κίνδυνο. Όλη τη νύχτα στήθηκε αερογέφυρα ζωής προκειμένου η μικρή να μεταφερθεί.
στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 από τη Σάμο στην Αθήνα και στη συνέχεια με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Διακομίστη από το νοσοκομείο Σάμου, το παιδί, έφτασε τα ξημερώματα σε εμάς γύρω στις 4:30 σε πολύ κακή κατάσταση και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην εντατική. Τα παιδιά είχαν ξεφύγει από την προσοχή των γονιών τους και έπαιζαν με την καγκελόπορτα, όπως εξήγησε ο Δήμαρχος Καρλοβάσου στην εκπομπή Καλημέρα και τον Γιώργο Αυτιά. Κάποια παιδιά είχαν ξεφύγει από την επίβλεψη των γονιών τους, είχαν ανέβει πάνω σε μια σειρώμενη πόρτα στην παλιά προβλήτα του λιμάνι Καρλοβάσου και παίζοντας με την πόρτα, τραβώντας τις δεξιά και αριστερά, ξέφυγε η πόρτα από το διάδρομο και καταπλάκωσε το ένα από τα παιδιά αυτό. Η μικρή μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του νησιού, αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή της στην Αθήνα. Η 9χρονη νοσηλεύεται από τα ξημερώματα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη από τους γιατρούς, καθώς έχει υποστεί βαριές εγκεφαλικές κακώσεις. Η κατάσταση της υγείας του είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη και δυστυχώς ο κίνδυνος που ελοχεύει για τη ζωή του είναι πολύ μεγάλος. Στο πλευρό της 9χρονης βρίσκονται από την πρώτη στιγμή οι γονείς της, ελπίζοντας σε ένα θαύμα που θα την κρατήσει στη ζωή. Πάμε στον Βασίλη Τζίμσο. Βρέθηκε, εντοπίστηκε γιάφκα κοκαίνης στην περιοχή του Ελληνικού. Ακριβώς έφοδο πραγματοποίησαν σε διαμέρισμα στο ελληνικό άντρες της ασφάλειας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, οι λιμενικοί εντόπισαν 3 κιλά κοκαίνης, 30 κιλά χασίς, καθώς επίσης και 2 πιστόλια και 50 σφαίρες. Επίσης εντόπισαν και εργαλεία νόθευσης κοκαίνης. Οι αξιωματικοί του εισδίωξης ναρκωτικών του λιμενικού εκτιμούν ότι το σπίτι αυτό, το διαμέρισμα αυτό στο ελληνικό, είχε μετατραπεί σε εργαστήριο νόθευσης κοκαίνης που προορίζονταν για την υψηλή κοινωνία της Αθήνας. Κατά την έφοδο εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 3 άτομα, 3 άνδρες και μία γυναίκα, ηλικίας 28-32 ετών. Μάλιστα, προσπάθησαν να διαφύγουν τη σύλληψη, αλλά τελικά συνελήφθησαν στο κεντρικό λιμενάρχειο Πειραιά. Βασίλη Τζίμψο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Χωρίς τέλος είναι οι ιστορίες καθημερινής ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων στο ΕΙΚΑ και άλλα ταμεία. Δείτε στο ρεπορτάζ τι λένε ένας 80χρονος που περιμένει 20 ημέρες για μία εξέταση και μία ανύπατρη μητέρα που δεν μπορεί να βγάλει βιβλιάριο υγείας επειδή της λείπουν 7 ένσημα. Καθημερινά είναι τα επεισόδια της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων σε ένα σύριαλ που δεν τελειώνει ποτέ. Ο 80χρονος κύριος Στάθης αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο. Με το εξιτήριο που πήρε του εξήγησαν ότι επήγε μέσα σε 10 μέρες να κάνει λιθοτριψία. Έτσι απευθύνθηκε στο τηλεφωνικό ραντεβού του ΙΚΑ. Μου λένε κύριε, στις 19 του μηνός περνάει η επιτροπή, μετά από 20 μέρες δηλαδή, τότε θα έρθετε εδώ πέρα και θα σας πούμε πότε θα κάνετε την εξέταση. Τι λέτε, 20 μέρες εγώ, αυτό το χαρτί που έχω στα χέρια μου λέει εντός 10 ημερών να κάνω την εξέταση. Θα με τρενάρετε 20 μέρες, τρελείστε. Η κατάσταση της υγείας του δεν επέτρεπε καθυστέρηση και πήγε τελικά στο Σεισμανόγλιο. Εκεί ήρθε το δεύτερο χαστούκι από την πρόνοια. Μου λέει, δεν μπορούμε να την κάνουμε την εγχείρηση. Γιατί δεν μπορούμε, γιατρέ? Πρώτα στοιχίζει 1000 ευρώ. Πρώτον. Δεύτερον, δεν μπορούμε να την κάνουμε διότι δεν καλύπτεσαι ούτε από το ΙΚΑ ούτε από εμάς. Βρίσκουμε τον πελά μας. Γιατί αν αιμορραγίζεις, πρέπει να στείλουμε σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Και από εκεί και πέρα, καταλαβαίνεις τι θα πληρώσεις και τι θα συμβεί. Αποτέλεσμα όλης αυτής της περιπέτειας είναι να μην έχει κάνει ακόμη αυτό που του έθεσαν ως επίγονοι γιατροί. Η εγχείρηση έγινε τελικά. Δεν την έκανε την εγχείρηση, διότι δεν την έκανα διότι έπρεπε να πάρω έγκριση από την επιτροπή η οποία μου όριζε 20 του μηνός. Δεν 19 το πιστεύω. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του. Δεν μπορώ να βγω και έξω. Δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Γυρίζω από εδώ, δεν μπορώ να γυρίσω από εκεί γιατί θα μου φύγει τα σωληνάκια και θα τρέχω στα νοσοκομεία πάλι. Τι να κάνω, δεν κοιμάμαι το βράδυ. Δεν ήταν η μοναδική περίπτωση που ανέδειξε η εκπομπή Καλημέρα. Ένα μήνα προσπαθεί να κλείσει τηλεφωνικά ραντεβού για εξέταση στο ΙΚΑ της Ίωνος Δραγούμης στη Θεσσαλονίκη και δεν μπορεί. Αποφάσισε να πάει ίδια. Πήγα ίδια στο ΙΚΑ εδώ της Ίωνος Δραγούμη. Ήτανε στημένοι σαν σκοπευτές, είχαν κατεβάσει τα ρολά εκεί, μόλις ήρθε 7.30 ώρα, είχε μια ουρά για αιμοδοσίες μέχρι έξω. Μάλιστα. Και μέχρι να κλείσω το ραντεβού, είχαν κλείσει. Ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει αυτή η ανύπανδρη μητέρα ενός 10χρονου κοριτσιού. Της λείπουν 7 ένσημα και έτσι δεν βγάζει βιβλιάριο υγείας. Τώρα χρειαζόμαστε για το σχολείο να πάρουμε ένα χαρτί και δεν έχω για 7 ένσημα. Έχω πάει στο ΙΚΑ, έχω πάει παντού και δεν με βάζουν, δεν έχω βιβλιάριο υγείας. Κανείς δεν μπορεί να δει με ανθρωπιά το πρόβλημά της. Δεν έχω να μεγαλώσω, είναι ο πατέρας μου, με δίνει λεφτά για να μεγαλώσω το παιδί μου. Και το παιδί μου έχει δικαίωμα, δεν έχει να πάει αγγλικά, δεν έχει το δικαίωμα όπως τα άλλα τα παιδιά. Αποδεικνύεται όμως ότι οι πολίτες αυτής της χώρας δεν έχουν δικαιώματα παρά μόνο υποχρεώσεις. Δίνουν και όταν είναι να πάρουν πρέπει να περιμένουν πολύ. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά για να δούμε τι συνέβη με την ενισχύτη.
Δασκαλία σε γυμνάσια και λύκια και γιατί το Υπουργείο Παιδείας έβγαλε απόφαση αναστολής της λειτουργίας τους. Εκεί που σταματάει το όφελος από την απόσυρση, ξεκινάει το όφελος από τη Mazda. Απόκτησε τώρα το Mazda των ονείρων σου με συνολικό όφελος από 1.900 έως 10.990 ευρώ. Σάσα! Στην Τράπεζα Πειραιώς γνωρίζουμε πως όταν έχεις οικογένεια, έχεις πολλά στο μυαλό σου. Είναι περισσότερες οι έγνοιες. Ή μήπως όχι. Για να έχετε λιγότερες έγνοιες στο μυαλό σας, η Τράπεζα Πειραιώς δημιούργησε τον καταθετικό λογαριασμό «Υγεία και Οικογένεια». Μόνο με 110 ευρώ το χρόνο, ιατρική φροντίδα για σας και όλη σας την οικογένεια και επιπλέον, με κόστος από 45 ευρώ το χρόνο, μηνιαία αποζημίωση σε περίπτωση εργασίας. Τράπεζα Πειραιώς. Η τράπεζα με τη δική σου έννοια. Το Βήμα παρουσιάζει ο ελληνικός 20ος αιώνας Βήμα προς Βήμα. Αυτή την εβδομάδα στα περίπτερα, οι συγκλονιστικές μαρτυρίες για τη μικρασιατική καταστροφή στη μάστιγα της Ασίας του George Horton. Δίφωνο. Κυκλοφορεί το νέο τεύχος με τρία συλλεκτικά CD επιλεγμένα από το Δίφωνο 96,6. Ο στιχουργός Ηλίας Κατσούλης. Συλλογή τραγουδιών. Αμάλια Ροντρίγκες. Η Βασίλισσα του Φάντο. Ελένη Βιτάλη. Αγαπημένα τραγούδια. Δίφωνο. Στα περίπτερα. Μιχαλάκη, στα έχω μαζεμένα. Κι εγώ αφεντικό. Δεν είπαμε να συμμαζέψεις έστω λίγο το γραφείο σου. Σου είπα, στα έχω μαζεμένα. Το κανόνισε, όλη την επιχείρηση σημάζεψε. Άρε, Μιχαλάκη. Τσάμπα μιλάω, ε. Ναι. Νέα πακέτα χρόνου OTE Business. Τώρα και μιλάτε φτηνά και συμμαζεύετε την επιχείρησή σας μόνο από 10,90 ευρώ από τον OTE. Στη Σαββατιάτικη Ελευθεροτυπία, τα κλεμμένα της Ακρόπολης. Για πρώτη φορά στον κόσμο, όλα τα μάρμαρα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο σε ένα μοναδικό λεύκομα με τρισδιάστατες εικόνες. Στη Σαββατιάτικη Ελευθεροτυπία. Παπαρηγόπουλος, ιστορία του ελληνικού έθνους. Από το National Geographic. 26 αθάνατοι δερματόδετοι τόμοι, 26 CD-ROM και 52 πίνακες. Ζητήστε στα περίπτερα τον πρώτο τόμο μόνο με 3,90. Οάσις 88 στην Αθήνα. Οάσις 98 στη Θεσσαλονίκη. Γνήσιο, λαϊκό ραδιόφωνο. Γιατί τρέχει ο παπάς ο τρελός? Γιατί το είπα ότι ο δικός σου μπαμπάς είναι πιο άνετος. Και τώρα πάει εμπορική. Τώρα μεταφέρεις το δάνειό σου στην εμπορική με την άνεση που σου δίνει το Home Guarantee. Γιατί είναι το μόνο στεγαστικό που συμβαίνει τη χαμηλή δόση του κινενόμενου επιτοκίου με ένα πλήρες πακέτο προστασίας. Τώρα στα εντός αγοράζεις ό,τι θες και παίρνεις δώρο ό,τι άλλο θες ίσης αξίας από όλη τη συλλογή και σε 12 άτοκες δόσεις. Μόνο στα εντός. Τα χελωνονιντζάκια στο TV Avanti. 10 απίθανα συλλεκτικά DVD. Τα χελωνονιντζάκια στο TV Avanti. Κυκλοφορεί το πρώτο DVD και η κασετίνα της σειράς. Τα χελωνονιντζάκια στο TV Avanti. Το Βήμα παρουσιάζει ο ελληνικός 20ος αιώνας Βήμα προς Βήμα. Αυτή την εβδομάδα στα περίπτερα, οι συγκλονιστικές μαρτυρίες για τη μικρασιατική καταστροφή στη μάστιγα της Ασίας του George Horton. Είδες καινούργιο αυτοκίνητο, Γρηγόρης. Ωραίο, ε. Ναι, καλά. Αν είχα και εγώ κάποιον να μου... Έχεις. Τώρα στη Ford έχετε διπλό κέρδος. Γιατί εκτός από το όφελος απόσυρσης, εμείς όχι απλά μειώνουμε, αλλά χαρίζουμε ολόκληρο το τέλος ταξινόμησης. Για συνολικό όφελος έως 8.260 ευρώ. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alter. Όλο το παρασκήνιο από τη μαραθώνια και δραματική συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Τι αποφάσισε για τη διαδικασία εκλογής του νέου αρχηγού? Κορυφώνεται η σύγκρουση. Πρωτοβουλία με ημαράκι για συμφωνία μεταξύ των Δελφίνων και εκτόνωση της έντασης. Τη συζήτησε με την Τώρα Μπακογιάννη και τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Γιατί ο Αντώνης Σαμαράς αρνήθηκε σήμερα να ανταποκριθεί και γύρισε την πλάτη στην ενωτική πρωτοβουλία του πρώην Υπουργού Άμυνας. Πού συμφωνούν και πού διαφωνούν οι τρεις Δελφίνοι? Γιατί παίρνουν ανοιχτά αποστάσεις από τον ίδιο τον Καραμανλή που διεμήνυσε ότι φεύγει μετά τις 7 Νοεμβρίου. Επίσκεψη αστραφή του Γιώργου Παπανδρέου στην
τη συζήτηση.